Φίλες και φίλοι, η χώρα μας αλλάζει σελίδα. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πια δεδομένη. Κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Ακόμη και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που όλο αυτό το διάστημα λησαλέα μας πολεμούν, αναγνωρίζουν πλέον την νίκη μας. Μια νίκη που δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ολόκληρου του λαού. Ένας αγώνας που ξεκίνησε το 2010 στις πλατείες, μετά από τη συνάντηση των κινημάτων, μέσα από τη βάλη του λαού μας, ενάντια στην υποτέλεια και στην εξαθλίωση. Ο μικρός συνασπισμός γιγαντώθηκε και έγινε ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικό πρόγραμμα. Έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ της ευθύνης. Να λοιπόν που σήμερα ήρθε η ιστορική στιγμή, ήρθε η στιγμή που η συνάντηση των κινημάτων, των πατριωτικών δυνάμεων, με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, να γράψει ξανά την ιστορία του τόπου μας, να γράψει ξανά την ιστορία της Ευρώπης. Είμαστε πλέον το μεγάλο κίνημα που θα γκρεμίσει τις δυνάμεις του συμβιβασμού και της υποτέλειας. Τις δυνάμεις που μετέτρεψαν τη χώρα μας σε απικία χρέους. Είμαστε η ριζοσπαστική αριστερή δύναμη. Είμαστε η δύναμη που θα παλέψει για κοινωνική δικαιοσύνη, για ανάπτυξη και προκοπή. Μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε οικονομικό πρόγραμμα. Απαντάμε. Μιλάμε για οικονομικό πρόγραμμα αυτοί που σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων οδήγησαν πάνω από τους μισούς Έλληνες στο όριο της φτώχειας. Η επιτυχία τους είναι 300.000 οικογένειες να στερούνται την τροφή και να έχουν κομμένο ρεύμα. Να στερούνται οι Έλληνες σήμερα, βασικά ήδη, να απειλείται με πληστηριασμό η πρώτη τους κατοικία. Να απειλούνται με φυλακίσεις για χρέος στην εφορία αυτοί που οφείλουν λίγο πάνω από 5.000 ευρώ. Να μην υπάρχει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, να έχει εκτιναχθεί η ανεργία στο 30% και νέοι επιστήμονες να ξενιτεύονται. 200.000 νέοι επιστήμονες έχουν ξενιτευθεί. Μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι μας έβαλαν στο μνημόνιο με 120% του ΑΕΠ και σήμερα το χρέος της χώρας μας το έχουν εκτινάξει στο 175%. Διαρωτώνται πολύ. Πώς μπορούμε να τα βάλουμε με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας? Τους απαντάμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Με σκληρή διαπραγμάτευση για τη μείωση του χρέους και τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής. Δεν μας κρατάνε πουθενά. Έχουμε το στέλνος να τους παλέψουμε, έχουμε την πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ που αναγνωρίζει το δικαίωμα μιας χώρας για διαγραφή του χρέους. Έχουμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Το 1953, όπου με τη Συμφωνία του Λονδίνου αποφασίστηκε η διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του υπόλοιπου. Με ρήτρα ανάπτυξης, εάν αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση είχε η Γερμανία που αιματοκύλησε με δύο παγκόσμιους πολέμους στον πλανήτη, τότε εμείς που ήμασταν τα θύματα της ναζιστικής περιοδίας έχουμε μεγαλύτερο δικαίωμα και οι συνομιλητές μας πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση να μας παραχωρήσουν όσα και στη Γερμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει μια νέα αφετηρία και στις 26 Ιανουαρίου
θα αποκαταστήσει τη δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα που έχει πληγεί κατάφορα από το μνημόνιο. Η επιστροφή στην πριν την κρίση κατάσταση δεν είναι επιθυμητή ούτε σε εμάς, ούτε και εφικτή άλλωστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για τις παθογένειες του συστήματος πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση και εφαρμοστούν τα μνημόνια. Πράγματι, η κρίση που ζούμε έχει βαθιές ρίζες και αιτίες εσωτερικές και εξωτερικές. Τα μνημόνια όμως μετέφεραν την κρίση σε καταστροφή. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς αντιμνημονιακό και στον αντίποδα των πολιτικών της λιτότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που πάει πιο πέρα, πολύ πιο μακριά. Αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου ανάπτυξης και ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Γιατί η κρίση που ζούμε είναι κρίση όχι μόνο διαχείρισης, αλλά και του ίδιου του οικονομικού υποδείγματος που αναπτύχθηκε στη χώρα μας με τα πολιτευτικά. Φίλοι και φίλες, ο νομός μας, αυτός ο ευλογημένος τόπος, είναι θύμα και αυτός της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών των κυβερνήσεων και από τις πρώτες οικονομικές θέσεις που κατήχε στην Ελλάδα, έχει φτάσει στις τελευταίες. Κι όμως, ο νομός μας θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο της ανάπτυξης. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο φυσικός μας πλούτος, οι αρχαιότητες, το βουνό μας, πρέπει να είναι βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης. Πιστεύω ότι οι μικρές επιχειρηματικές μονάδες θα αποτελέσουν και το κάψιμο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Μπορούμε να παράξουμε πλούτο. Αρκεί η πολιτεία να σταθεί δίπλα μας. Να μην μας βάζει εμπόδια με την γραφειοκρατία και την εξοδοτική φορολογία που ουσιαστικά διαλύει κάθε διάθεση επιχειρηματικότητας. Ο αγροτικός κόσμος εξοντωμένος. Πλήττεται και αυτός από τη φορολογική λέλαπα, το ρωσικό εμπάργο, την έλλειψη προγραμματισμού. Αντί να στηρίζεται, αντιμετωπίζεται με υποσχέσεις και αδιαφορία. Με κοροϊδία πολλές φορές. Τον παραλογισμό αυτής της κοροϊδίας ζήσαμε σήμερα. Μετά από 6 μήνες. Και ενώ μεσολάβησαν τα Χριστούγεννα, με τους αγρότες να κάνουν γιορτές με άδειες σέπες, βρέθηκαν τα χρήματα για την αποζημίωση από το ρωσικό εμπάργο. Μια μέρα πριν τις εκλογές, μας ρωτούν πού θα βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε τις υποσχέσεις σας. Αλήθεια, σήμερα αυτοί πού τα βρήκαν. Πού βρήκαν τα χρήματα για να πληρώσουν τους αγρότες. Φίλες και φίλοι, η Βέλεια, η πρωτεύουσα του νομού, δεν είναι πλέον ο βηματοδότης της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Βιώνει και αυτή ένα μαρασμό. Ένα μαρασμό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Μια πόλη που μέχρι πριν 12 χρόνια ήταν από τα κέντρα πολιτισμού στην Ελλάδα, με ένα από τα κορυφαία δικαστήρια της χώρας, σήμερα μαραζώνει. Ο ρόλος της μπορεί να είναι πρωταγωνιστικός. Η Βέλεια μπορεί να είναι και πάλι το οικονομικό κέντρο και ο μοχλός ανάπτυξης όλου του νόμου, αλλά και της κεντροδυτικής Μακεδονίας. Πρέπει να γίνει ο εμπορευματικός κόμβος για τα χρονικά προϊόντα της περιοχής, να δημιουργηθεί η αγορά στην Κουλούρα, το εμπορευματικό αεροδρόμιο στην Αλεξάνδρεια για γρήγορη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων στις ξένες αγορές και επιτέλους να ολοκληρωθεί ο κάθε εξωτικός άξονας προς Εγνατία Βέλειας Νάουσας Σίδρας. Από την άλλη να γίνει πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. Να συνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Βερκίνας με πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Βέλειας. Να ενισχυθεί το ΔΙΠΕΘΕ. Να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός. Να δημιουργηθούν δομές για την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Βερνίου των Πιερίων
σε συνδυασμό και το δίδυμο της συνάδουσας. Να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα κοινωνικά μας κέντρα, το ΣΕΕ και τα τρία πηγάδια. Να δημιουργηθούν δομές για τον αγροτουρισμό. Με έναν απλό προγραμματισμό, χωρίς πολλά λόγια, η Βέλγια μπορεί να αποκτήσει την πηγή της έδρας. Κυρίες και φίλοι, ζητάμε τη συμμετοχή σας. Επιδιώκουμε τη συνεργασία σας. Προτάσσουμε την αλληλεγγύη. Το ηθικό πλεονέκτημα που διαθέτει η αριστερά αποτελεί εγγύηση για τις πραγματικές μας προθέσεις. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κοιτάζοντας το μέλλον, γεμάτη ελπίδα, ζητάμε εντολή αλλαγής, εντολή διαπραγμάτευσης, εντολή μάχης. Σας καλούμε να ξαναχτίσουμε μια Ελλάδα όπως μας αξίζει. Σας καλούμε να δώσετε στον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρή εντολή διακυβέρνησης για να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Είναι δική μας υπόθεση. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα όταν ένας λαός ενωμένος προσπαθεί και αγωνίζεται για το μέλλον των παιδιών του. Πρέπει να το πιστέψετε. Πρέπει να ενωθούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ελπίδα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή διεκδικεί το άλλο. Μας έχει ανάγκη όλους. Να ανοίξουμε επιτέλους τα παράθυρα. Να δει φως στις ζωές μας. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Θα νικήσουμε και θα πετύχουμε.